Hello, hello, ladies and gents, και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The James Con Show, το πρώτο επεισόδιο για το 2021. Σήμερα έχω μαζί μου δύο από τα μέλη του οργανισμού Δικαιολόγια, δύο από τα τέσσερα μέλη. Καλώς ορίσατε, Ευτυχία και Παναγιώτα. Καλώς σε βρήκαμε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Πώς σας βρίσκω, Καλά, νέα αρχή το 2021, ελπίζουμε λίγο έτσι να διαφέρει, αλλά καλά, μια χαρά. Καλά, ναι. Ευελπιστούμε σίγουρα να είναι πολύ καλύτερο από το 20. Λοιπόν, ένα μικρό intro που μένα και μετά να περάσουμε σε εσάς. Τα δικαιολόγια, μια ομάδα τεσσάρων ατόμων που σήμερα μαζί μας έχουμε τα δύο. Ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 μέσω καραντίνας, οπότε το 20 ήταν καλό. Ένας οργανισμός ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει την κοινωνία προς το καλύτερο, προωθώντας τις ευκαιρίες για τον οποιονδήποτε, με το main focus στο φύλο. Ο λόγος σε εσάς. Κάμε ένα μικρό intro για το κοινό που κάνετε. Ωραία. Λοιπόν, το Δικαιολόγια είναι η πρώτη digital καμπάνια ενημέρωσης λοιπόν, για θέματα ισότητας. Ξεκινήσαμε, όπως είπες, στο Μάρτιο, με μια ομάδα από 4 άτομα που έτσι είχαν τούτο το, ας το πούμε, όραμα να ενημερωθούμε όλοι και όλες παραπάνω για τα θέματα που μας αφορούν, γιατί πολλές φορές τα αγνοούμε, τα θέματα της ισότητας, δηλαδή τι είναι, πώς επηρεαζόμαστε, ποιες είναι οι ανισότητες γύρω από τα θέματα, γύρω από το φύλλο. Άρα εδώ και 9 μήνες τρέχουμε την πρώτη καμπάνια που έτσι με ευχάριστον και με πολλά όμορφο τρόπο, με δύο λόγια, λέμε τα βασικά γύρω από τα θέματα, να δημιουργήσουμε έτσι awareness, ενημέρωση και να προωθήσουμε και την προσωπική, ας πούμε, προσπάθεια του καθενού και της καθεμιάς για να έχουμε έναν κόσμο πιο ίσο. Να προσθέσω ότι έτσι κύριος σκοπός μας, όπως είπε και η Παναγιώτα, με απλά λόγια, να ενημερωθεί ο κόσμος για τη σημαντικότητα του θέματος γύρω από το φύλλο. Πώς ξεκίνησε το, πώς αποφασίσετε να κάνετε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, ξεκινήσαμε, εντάξει, εμείς είμαστε απόφοιτες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είχαμε ένα μάθημα που έφερε έτσι στην προσοχή μας τα θέματα φύλου και οργανισμών. Δηλαδή, είδαμε τους οργανισμούς με ένα φαγό μπροστά μας, εκείνον του φύλου. Και είδαμε ότι πολλές ανισότητες που υπάρχουν σε οργανισμούς, διαδικασίες ή τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που έχουμε, βγαίνουν από την κοινωνία. Έτσι είπαμε, τούτα γιατί να τα ξέρουμε μόνο εμείς? Είναι πάρα πολλά σημαντικά θέματα να τα γνωρίζει κι άλλος κόσμος. Και έτσι είπαμε μετά που τα αποφοιτήσαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, έστω μια μικρή πρωτοβουλία, να ενημερωθεί κι άλλος κόσμος. Και ξεκινήσαμε από την ανάγκη να θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει τα θέματα. Και έτσι υλοποιήθηκε το Δικαιολόγια. Ήταν μια ανάγκη και μια παρακίνηση ποιος ενημέρωση του κόσμου ουσιαστικά. Ακριβώς. Πώς έφτασετε όμως να σας στείνει 4, εσείς ενώ τα υπόλοιπα άτομα που συμμετείχαν στο μάθημα, δεν συμμερίζονταν την ίδια άποψη? Κοίταξε, φαντάζομαι, ναι. Βλέπω και την ευτυχία τώρα, γιατί σκεφτόμαι, εντάξει. Πρέπει να είσαι και λίγο, νομίζω, ότι είναι το school going, είναι το να σε τρώει το θέμα. Που, εντάξει, όπως και σε άλλα θέματα, δεν είναι όλοι που είναι να επηρεαστούν από κάτι που είναι να μας παρακινήσει. Άλλος ή κάποιοι άλλοι είναι να βρει αλλού το κινητρό να κάνουμε την αλλαγή. Εμάς, φέρετε τούτο το θέμα, άγγιξε μας λίγο παραπάνω. Okay. Καταρχήν θέλω να πάω λίγο individual, είπα στο τι κάνει κάθε μια σας, εκτός που το κομμάτι του, έτσι ώστε να βρούμε και λίγο σύνδεση το ένα με το άλλο. Ευτυχώ να ξεκινήσω με σένα. Ναι, καλό. Όπως ανέφερε έτσι και η Παναγιώτα, είμαστε αναποφοιτές του Πανεπιστημίου Κύπρου στο τμήμα της διοίκησης, δημοσία διοίκηση. Εγώ προχώρησα με ένα μάστερ στο ανθρώπινου δυναμικού επίσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη δεδομένη στιγμή αποφύτησα πρόσφατα και τη δεδομένη στιγμή εργάζομαι σε τμήμα ανθρώπινου δυναμικού σε μια πολυεθνική. Okay. Λοιπόν, εγώ αποφύτη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, από τη Λεμεσό. εγώ μετά τις
σπουδές μας το πρώτο μας πτυχίο, είπα ότι να ήθελα έτσι να κάνω λίγο gap, να πιάσω μια εμπειρία. Είχα μια ευκαιρία με μια υποτροφία στην Αμερική, πέρασα σχεδόν 2 μήνες το καλοκαίρι μου το περσινό στην Αμερική για training για θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ηγεσίας, social entrepreneurship and leadership. Έτσι όταν ήρθα πίσω είπα ότι να ήθελα έτσι να συνεχίσω να πειραματίζομαι, αν θέλεις, με την καριέρα μου. Ξεκίνησα σαν program manager σε μια εταιρεία στην Κύπρο. Τώρα πλέον εργάζομαι στο DEPAC, σαν manager ενός προγράμματος. Και παράλληλα ασχολούμαστε όλες μας με το θεολόγια. Μπορούμε να πούμε και θεολόγια για τις υπόλοιπες, για την Ελένη και την Ελένη. Η Ελένη Τσανισιφόρου επίσης αποφύτει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοίκηση επιχειρήσεων, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Έχει μια ευαισθητοποίηση γύρω από κοινωνικά θέματα, ενεργή εθελόντρια σε διάφορους οργανισμούς. Και η Αγγελική Λοΐζου επίσης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφύτει και ασχολείται σε μια, δουλεύει σε μια ιδιωτική εταιρεία στο λογιστικό τμήμα. Και επίσης έτσι δραστήρια ασκητά με θέματα κοινωνικά φαινόμενα. Ένα απλά να το κλείσω το κομμάτι, νομίζω ότι το θεολόγια δεν μπορούσε να ήταν έτσι όπως είναι, αν η κάθε μια από εμάς είναι συμβάλλει το δικό της, τη δική της προσωπικότητα ουσιαστικά, γιατί όπως είδαμε είναι απαραίτητο η κάθε μια να προσθέτει το δικό της στοιχείο. Και ουσιαστικά έφυγε τούτη δουλειά. Okay. Μιλήστε μου λέει, για τις ισορροπίες που πέρασαμε στο κομμάτι εντύνα, για τις ισορροπίες μεταξύ της ομάδας. Εν το κάθε μέλος, ας πούμε, τη δική του άποψη, ανταλλάσσεται απόψεις και έτσι φκένει, γιατί για τον κόσμο που δεν το ξέρει, το παραπάνω υλικό που φκένει, ασθεντίζεται αν μορφή. Ναι. Οπότε μιλάτε μου λέει, για τις ισορροπίες μεταξύ των ατόμων που εμπλέγονται μες στην ομάδα. Κοιτάξτε, όπως είπε η ευτυχία, είμαστε 4 διαφορετικές προσωπικότητες. Μια να έχει το πιο τη λογική, το λίγο discovers, η άλλη πιο καινοτόμα και δημιουργική, και ας το κάνουμε και τούτο. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πάντα να συνδυάζει και τα 4 μυαλά. Και η ισορροπία νομίζω εν έχουμε κάποιους τους ρόλους μας, ας πούμε η Παναγιώτα με το τάδε, η ευτυχία με το τάδε. Εντάξει, μετά για πιο έτσι, διαδικαστικούς λόγους, να πούμε, ξέρω εγώ, η Ελένη ήταν υπεύθυνη για το τάδε. Αλλά όταν έχουμε να πάρουμε αποφάσεις, όταν είναι να κάνουμε το brainstorming, νομίζω είμαστε more than open σε όλες τις ιδέες. Τώρα, σημαντικό να πούμε ότι και η ομάδα του θεολογία είχαμε, έτσι, ας το πούμε, εξωτερικούς συνεργάτες ή advisors, άτομα από το κύκλο μας που είχαν και την ειδίκευση, είτε σαν κοινωνιολόγοι, είτε σαν ψυχολόγοι, είτε καθηγητές, καθηγήτριες, που είχαν λίγο το κομμάτι της ειδικότητα στο θέμα, τους οποίους πάντα εμείς συμβουλευόμασταν. Ακόμα και graphic designers και άτομα που ασχολούνται με το marketing για να μας πούν πώς το account μας στο Instagram να είναι πιο όμορφο και πιο παρουσιαστού, να έχουν παραπάνω engagement. Άρα είμαστε πάρα πολλά flexible γενικά σαν ομάδα να παίρνουμε τις ιδέες και απόψεις. Και γενικά νομίζω όλες μας πιστεύουμε ότι το κομμάτι της ομαδικότητας πέραν των 4 ατόμων που ας πούμε είναι τα core άτομα, είμαστε πολλά open σε νέες ιδέες και νέα μυαλά που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στην εξέλιξη και ανάπτυξη του θεολόγια. Ναι, οκ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να πιένουμε στα θέματα που να συζητήσουμε. Επειδή θα να κάνουμε κυρίως focus, να κάνουμε στο κομμάτι της ισότητας των ίσων ευκαιριών. Καταρχήν, υπάρχει ευρέως πολλά συγχυσμένη η εντύπωση του τι σημαίνει ισότητα και τι σημαίνει στις ευκαιρίες. Για τον λόγο ότι κυρίως στη συζήτηση του έχω 2 φύλλα και προσπαθώ να βάλω ίσες ευκαιρίες και για τους δυο, πολλοί συγχύζουν το τι σημαίνει ισότητα και τι σημαίνει στις ευκαιρίες. Mm-hmm. Ναι. Ευτυχία, θες να ξεκινήσω? Ναι. Κάμε λοιπόν, αρχή. Εν κάτι που είχαμε το πει ξανά στη συζήτησή μας, ότι διαφέρει γιατί όταν έχεις άνισες δομές, είτε σε μια κοινωνία είτε σε έναν οργανισμό, το να δίνεις ίσως το ίδιο, ας πούμε, τις ίδιες πόρτες ανοιχτές, μπορεί να μείνει πάντα η κατάλληλη πρακτική. Άρα έρχεσαι
να αλλάξεις λίγο τη δομή σου για να συστούνται στις ευκαιρίες. Και το τι θέλω να πω, αν ένας οργανισμός, ας πούμε, έχει μια πολιτική η οποία φαίνεται να δίνει τις ίδιες ευκαιρίες και σε άντρες και σε γυναίκες, αλλά έχω μια κοινωνία που μου παρέχει ρόλους που με περιορίζει εμένα σαν γυναίκα να έχω προαγωγή με τον ίδιο ρυθμό που είναι ένας άντρας. Άρα, δεν μπορώ να πω ότι σαν οργανισμός έχω έναν ίσον περιβάλλον, αφού δεν λαμβάνω υπόψη μου τις άνισες δόμες μιας κοινωνίας. Και το αντίστοιχο συμβαίνει και για παραδείγματα για άντρες. Άρα, πολλές φορές εμείς όταν μιλούμε για ισότητα, νομίζουμε ότι είναι με το να παρέχουμε, ξέρω εγώ, τους ίδιους νόμους ή να είμαστε, να κρίνουμε τα άτομα εντελώς με το ίδιο, πώς να τα πούμε, με τα ίδια μέτρα, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες. Άρα εμείς το θεολόγια δίνουμε τα παραδείγματα και δείχνουμε και πώς πολλές αποφάσεις μας και επιλογές μας σαν κοινωνία ίσως δημιουργάτουν τις άνισες δομές. Τώρα, επειδή αναφερθήκες και εσύ στα δύο φύλλα, γνωρίζουμε και σαν ομάδα αναγνωρίζουμε όλο το φάσμα των φύλων που πλέον υπάρχει, αλλά για τον λόγο ότι είμαστε και εμείς άτομα που τώρα ξεκινήσαμε και να γινόμαστε, αν θέλεις, experts σε τα θέματα, επιλέξαμε πολλά συνειδητά για αρχή να μιλούμε για τα δύο, αν θέλεις, φύλλα τα οποία είναι πιο, μ' αρέσει η έκφραση, αποδεχτά, αλλά είναι το τι συνήθως και οι νόμοι λαμβάνουν σαν δύο φύλλα, άντρες, γυναίκες, θηλυκό αρσενικό. Απλά το είναι μια μικρή παρέθεση, γιατί είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται. Αυτή μου αφήνεις να προσθέσεις κάτι. Ναι, το τι ήταν να προσθέσω πάνω σε τούτα που είπε η Παναγιώτα, ουσιαστικά όταν μια κοινωνία παραγωνίζει ομάδες οι οποίες εν είδη όχι ακριβώς υποδιέστερες, απλά για να καταφέρεις να φέρεις την ισότητα που όλοι υποτίθεται ζητούμε, αν δεν παρέχεις τα ίδια και ίσα εφόδια και στις δύο ομάδες διαφορετικά, θα καταφέρει ποτέ να έρθει την ισότητα. Οπότε είναι σημαντικό, είτε και οι νόμοι, είτε και οτιδήποτε παρέχεται ουσιαστικά, να προσαρμόζεται ανάλογα έτσι ώστε να καταφέρνει ουσιαστικά να υπέρθει η συγκεκριμένη ισότητα που μιλούμε. Όσον αφορά τους νόμους, για να τα πιάσω να σταθώ λίγο σε κομμάτι-κομμάτι, όσον αφορά τους νόμους, έχει χώρες οι οποίες υποτίθεται ότι πιο μπροστά, να το πω, πιο educated σε τούτα τα θέματα και προσπαθούν να παρέχουν πιο ίσες ευκαιρίες. Πράγμα που στην Κύπρο, εντάξει, εκτός των άλλων που είμαστε χιλιάδες χρόνια πίσω, είμαστε just a China. Ποια είναι παραδείγματα χωρών είτε κουλτούρων που ξέρουμε και αγνοούμε ότι υπάρχουν που προσπαθούν να παρέχουν πιο σωστές υποδομές χωρίς να παραγωνίζουν κοινωνικές ομάδες? Κοιτάξτε, νομίζω ένα φαινόμενο που πάντα θα υπάρχει είναι οι χώρες, συγγνώμη, Σουηδία, Φιλανδία, που πλέον αν δεν φτάσαν στην ισότητα με τα rankings στα global που το βλέπουμε να έχουν στο πιο καλό σημείο, Νέα Ζηλανδία. Τούτον, ένα κομμάτι που μπορούμε να πάρουμε σαν παράδειγμα είναι πώς φαίνεται να ξεκινά από το εκπαιδευτικό του σύστημα. Όταν από νωρίς αφήνουν στο πλάι στερεότυπα, όταν από νωρίς εκπαιδεύουν και ενημερώνουν τα παιδάκια για τούντες, μάλλον δεν προωθούν τούντες διαφορές με το ρόσι τον μπλε, με τα παιχνίδια, με τον τρόπο που είναι να παίξουν. Άρα ξεκινά η ενημέρωση από νωρίς. Τούτο είναι ένα μοντέλο που για μένα ξεκινήσουμε, θεωρώ θα κάνει πάρα πολύ διαφορά. Τώρα, μιλώντας για νόμους και σε άλλων επίπεδων, μπορούμε να πάμε να δούμε παραδείγματα με τις άδειες πατρότητας, που πλέον, αν όχι το ίδιο, έχουν πάρα πολλά κοντά σε σύγκριση με άλλες χώρες. Τον ίδιο περίοδο εννοώ κοντά. Τα κότας, η ποσόστοση που λέμε. Σε πολλά διοικητικά συμβούλια και στην κυβέρνηση
έχουν πλέον έναν αριθμό, το οποίο πλέον δεν χρειάζονται να ακολουθούν, γιατί έγινε κάτι φυσικό, ένα φαινόμενο που δεν χρειάζεται πλέον να λαμβάνουν υπόψη γιατί πρέπει. Πλέον θεωρείται δεδομένο. Μπήκε μέσα στην κουλτούρα. Άρα είναι κάποιες πρακτικές που ενουσιαστικές που έχουν αποτέλεσμα να αλλάζει κουλτούρα. Εν τούτο που νομίζω αρκετά μας λείπει. Και όπως είπαμε, και η ενημέρωση, η εκπαίδευση γύρω από τα θέματα. Ναι. Στοιχεία. Να σταθώ λίγο στο κομμάτι της εκπαίδευσης, ότι όντως και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και η ομάδα ολόκληρη του θικαιολόγια, πιστεύει πάρα πολλά στο κομμάτι της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης. Και anyway, τούτον προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε. Γιατί αν έναν άτομο που κάτι που λείπει πάρα πολλά έντονα, ειδικά από την κυπριακή κοινωνία, είναι η ενημέρωση κυρίως γύρω από τη διάσταση ουσιαστικά του φύλου σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Είναι πάρα πολλά σημαντικό να ενημερωθούμε και να κατανοήσουμε το ότι το φύλο και η διάσταση του φύλου επηρεάζει την καθημερινότητά μας με πάρα πολλούς τρόπους. Οπότε αν δεν ενημερωθείς, σίγουρα μπορείς να βελτιωθείς. Οκ. Ναι. Είχαμε ζητήσει την προηγούμενη φορά, κυρίως όσον αφορά το κομμάτι με τις ομάδες, το πώς μπορείς να συνθέσεις πιο σωστά μια ομάδα. Θεωρώντας πάντοτε ξεκινούμε από το σημείο του μηδέν. Και είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είναι δηλαδή ευτυχία που είσαι στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, ότι παρατηρά αρκετές φορές που συμβαίνει, το ότι είναι η διαφορά από την προκατάληψη και το στερεότυπο. Που πολλές φορές μπορεί να εμποδίσει κάποιον άτομο να προχωρήσει παρακάτω, είτε τούτη είναι καριέρα επαγγελματική, είτε τούτον σε κοινωνικό επίπεδο. Που τι ξεκινά όμως, πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει τη διαφορά του στερεότυπου που την προκατάληψη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ ακριβώς να ξεχωρίσω τους όρους. Αλλά το τι έλεγα εγώ είναι ότι έναν άτομο το οποίο μεγαλώνει σε μια κοινωνία που γυρώνει ουσιαστικά με πολλά συγκεκριμένα στερεότυπα ενάντια σε μια ομάδα. Αν πούμε τώρα πολλά στερεότυπα εναντίον, ξέρω εγώ, εναντίον σε εισαγωγικά των γυναικών. Για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία είναι μητέρα δεν μπορεί να αφοσιωθεί τόσο πολύ στο κομμάτι της δουλειάς της, σε σύγκριση με το πόσο θα αφιερωνόταν ένας άντρας. Οπότε, που τη στιγμή, για να πω και στο κομμάτι που ανέφερες της δουλειάς, που τη στιγμή που έναν άτομο θα πάει να προσλάβει, θα πάει να προάγει μια γυναίκα, αλλά υποσυνείδητα ή ενσυνείδητα, έχει στο μυαλό του ότι το συγκεκριμένο άτομο, γυναίκα που έχω μπροστά μου, θα μου αφοσιωθεί στη δουλειά, αλλά να θέλει να χτίσει οικογένεια και να αφοσιωθεί στα παιδιά της, στερεοτυπικά πάντα, η προκατάληψη που έχει απέναντι σε τούτο το κομμάτι, σημαίνει ότι θα της δώσει την ευκαιρία να προχωρήσει παρακάτω. Δηλαδή, να προτιμήσει να προάξει ή να προσλάβει έναν άτομο ο οποίος είναι άντρας, και θεωρεί ότι είναι να αφοσιωθεί περισσότερο στη δουλειά σε σύγκριση με την μητέρα. Μπορώ να προσθέσω με έναν παράδειγμα σε αυτό που είπε η Ευτυχία για τους όρους να θέλει στερεότυπα προκατάληψη. Μπορούμε να το πάρουμε σαν έναν τρενάκι που είναι ακολουθεί μια σειρά. Στερεότυπο, προκατάληψη, διάκριση. Στερεότυπο μπορεί να είναι, ας πούμε, το που είπε η Ευτυχία, εγώ σαν manager. Πιστεύω, ξέρω εγώ, ότι αν προσλάβω άτομα τα οποία είναι στην ηλικία που είναι να γίνει μητέρα, θα είναι αποτελεσματικό στη δουλειά του άτομα. Τότε είναι να μου ζητήσει να φεύγει, θα δουλεύει με διάφορους λόγους. Άρα, έχω ένα στερεότυπο που είναι για τις εργαζόμενες μητέρες. Όταν εγώ θα έρθω να προσλάβω, θα είμαι προκατελημένη σαν άτομο για το άτομο που βρίσκεται απέναντί μου, που τυχαίνει να είναι γυναίκα. Τώρα μιλούμε για ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο μπορεί να γίνει να εφαρμοστεί για πάρα πολλά, για θέματα εθνικότητας, ηλικίας, τα στερεότυπα, ναι, δυστυχώς γίνονται. Λοιπόν, άρα η προκατάληψη έρχεται όταν την ώρα που εγώ βλέπω τον άτομο, είμαι προκατελημένο, έχω τον το φόβο, είναι το συνέστημα η προκατάληψη. Όπως να δω κάποιον από άλλη χώρα σε έναν δρόμο και να φοβηθώ ότι μπορεί να με κλέψει, μπορεί να μου κάνει κακό.
Δεν πρέπει να καταλήψει τον τόσο φόβο που νιώθουμε. Η διάκριση είναι η πράξη. Το ότι θα έρθω να μην την προσλάβω, θα έρθω να μην τη δώσω αύξηση, να μην τη δώσω την ευκαιρία. Άρα θέλει το στερεοτύπο που προκατάληψη ένα cause and effect. Ναι. Άρα, ναι. Όπως συμβαίνει η ευτυχία με το παράδειγμα, τα στερεότυπα, μάλλον λέμε το και στο θεό λόγιο, ότι είναι ένα συντόμι που χρησιμοποιεί το μυαλό μας. Έχω στερεότυπο ότι ξέρω εγώ προϊόντα από την τάδε χώρα δεν είναι καλά. Άρα, ξέρω ότι τα προϊόντα από τη Γερμανία να σπάζουν πάντα, θα αγοράσω. Άρα, τούτο είναι ένα συντόμι που το μυαλό κάνει να εξηγήσει φαινόμενα. Α, έσπασε. Ναι, επειδή είναι από τη Γερμανία. Άρα, όλα τα προϊόντα από τη Γερμανία θα είναι σπασμένα. Δεν θα λειτουργούν καλά. Το σκεφτώ να το κάνει, να το εφαρμόζει σε άτομα, σε οργανισμούς, όταν κάνει αξιολογήσεις. Να δικαιολογάς, ξέρω, μια κακή απόδοση επειδή είναι γυναίκα. Να δικαιολογάς την έλλειψη ηγετικότητας επειδή δεν είναι τόσο masculine άντρας. Λίγο πιο... Τούτα ούλα όμως, τα στερεότυπα, δείχνουν πώς επηρεάζουν τις αποφάσεις μας, την απόδοση μας, τον τρόπο που προσλαμβάνουμε, να μαθαίνουμε για παράδειγμα ότι τα κορίτσια δεν είναι καλά στα μαθηματικά. Θα προωθήσω εγώ τους τομείς του STEM, Science, Technology, Engineering, στα κορίτσια, γιατί αυτά τα κορίτσια, όλα τα κορίτσια του κόσμου είναι καλά. Γενικοποιάζουν ουσιαστικά καταστάσεις βασισμένους ή βασισμένοι σε κάτι μικρό ή κάτι που έκαμε έναν άτομο, για παράδειγμα. Ή το συγκεκριμένο μπορούμε να πούμε ότι λόγω του ότι που τα παλιά χρόνια η γυναίκα είχε μια πολλά συγκεκριμένη θέση στην κοινωνία, τούτο το πράγμα διαιωνίζεται, μπορεί να εξελίσσεται κατά κάποιον τρόπο, αλλά υπάρχει. Απλά άλλαξε μορφές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Εν σημαίνει ότι, επειδή πολλές φορές τώρα τελευταία μπορούμε να ακούμε συχνά ότι η κατάσταση βελτιώθηκε, πάμε καλά κλπ. Ναι, πάμε καλά. Όμως αυτό το πράγμα απλά συνέχεια αλλάζει μορφές. Ακόμα δεν έφτασαμε στο σημείο του να πούμε εξεφανίστηκε και δεν υπάρχει. Ναι. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το κομμάτι. Επειδή πολλές φορές προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι και να φτιαχτεί in general. Εσείς επιλέξετε να βγάλετε την πλειοψηφία του υλικού σας digitally. Mm-hmm. Που όλοι ξέρουμε ότι digital είναι η πλειοψηφία των χρηστών πιο νεαρής ηλικίας. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε λίγο τη διαφορά του, γιατί επιλέγετε το κομμάτι εντσίνων και πώς τη διαφορά του προσπαθώ να το φτιάξω, να φτιάξω μια κοινωνία καλύτερη in general ή να φτιάξω μια κοινωνία καλύτερη για τη γενιά που είναι να έρθει. Γιατί πολλές φορές μπορεί και ένας αγώνας που είναι να κάνεις να μένεις την ευκαιρία καν να τον κερδίσεις. Τούτο που είπες, νομίζω ότι εγώ και ευτυχία γελούμε για τον ίδιο λόγο. Γιατί ένα από τα μαθήματα που είχαμε από το συγκεκριμένο άτομο στο πανεπιστήμιο που μας έτσι ενέπνευσε για να ασχοληθούμε με τούτο, ήταν πάντα μια υπενθύμηση που μας έδινε να κάνουμε τους αγώνες μας και όμως που αξίζει, και όμως που ξέρουμε ότι θα κερδιθούν. Τώρα, χωρίς να υποτιμώ και να βάλω εγώ στερεότυπα για τα άτομα μεγάλης ηλικίας, αλλά είναι λιγότερο πιθανό σε μια πιο μεγάλη ηλικία να μπορούν να διαγράψουν στερεότυπα, να αλλάξουν τις απόψεις τους. Το να σταθούμε σε μια digital μορφή ήταν γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν το πιο εύκολο εργαλείο που θα μας βοηθούσε να φτάσουμε σε παραπάνω κόσμο. Εν κάτι που όλοι έχουμε, κάθε μέρα όλοι να κάνουμε το scroll μας, να διαβάσουμε κάτι, ήταν το πιο άμεσο. Τώρα, ναι, ισχύει, ειδικά το Instagram, έχουμε ένα audience που είναι πιο έτσι νεανικό. Και η ελπίδα μας ότι τούτα τα άτομα, όσο πιο νωρίς γίνεται, αν μπορούν να ενημερωθούν για τα θέματα, τόσο το καλύτερο για το μέλλον τους, για τις θέσεις που θα έχουν σαν άτομα, για τους ρόλους τους, τόσο το καλύτερο να ενημερωμένοι. Όμως είχαμε δει ότι και στο Facebook το audience μας έχει ένα διαφορετικό age range. Βλέπουμε ότι είναι πιο μεγάλο το range. Και είδαμε και εμείς με πολλές φορές ιδιαίτερο ενθουσιασμό σχόλια που λαμβάνουμε να είναι πιο μεγάλα άτομα που να συμφωνούν και παράλληλα να ενημερώνονται για πράγματα που πολλές φορές δεν γνώριζαν ότι κι άλλος κόσμος τα βιώνει. Πάρα πολλές γυναίκες γράφαν μας ιστορίες και ναι, παραδείγματα από τη ζωή τους
που το ότι εμάθαν από την, ξέρω, την πορεία τους και βλέπαντα να γράφονται στα post μας. Και βλέπαμε ένα άτομα που εντάξει, μπορούσες να καταλάβεις με πιο μεγάλες ηλικίες από το τι αναμένεις. Όμως και αντίστοιχα είχαμε και πιο έτσι απόψεις τεπαλαιωμένες που και αν καταλαβαίνεις ναι, ότι είναι ένα άτομο μιας ηλικίας που έζησε πολλά, δύσκολο να έρθω εγώ να του μιλώ ότι τα κοριτσάκια μπορεί να παίζουν και με κάτι άλλο εκτός που κούκλες, γιατί το μονοπάτι μπορεί να τους οδηγά σε περιορισμένες επιλογές καριέρας. Δεν είναι εύκολο να το αλλάξουμε σε όλους τούτο. Ναι, και σίγουρα ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε να επηρεάσουμε και να αλλάξουμε απόψεις σε όσα πιο πολλά άτομα μπορούμε. Τώρα, της ηλικίας δεν είναι ότι θέσαμε range, αλλά το ένα σταθώ σε μια κουβέντα που μου είπε πρόσφατα έναν άτομο και μείνε μου πολλά έντονα στο μυαλό, είχε μου πει η γενιά μου επάλεψε όσο μπορούσε για τούτα τα πράγματα και έκαμε ό,τι έκαμε, δεν μπορεί να χωρίσει άλλον παρακάτω. Τώρα έφτασε η σειρά της δικής σας γενιά και των επόμενων γενεών να παλέψουν ακόμα παραπάνω για αυτά τα πράγματα. Οπότε σίγουρα αναμένεις, και όχι μόνο σε θέματα φύλου, σε πολλούς άλλους τομείς, αναμένεις σίγουρα από την νεολαία να παλέψει λίγο παραπάνω. Ναι, μακάρι. Οκ, μια και προχωρούμε σε κοινωνικών επίπεδων. Παρατηρούμε πάρα πολλά όλοι ότι όσο πιο νέες γενιές προχωρούν, τόσο πιο καινούργια μυαλά μπαίνουν ειδικά στο κομμάτι της ισότητας και της ελευθερίας του κάθε ατόμου που θέλει να έχει και της προσωπικής του και της οποιασδήποτε. Πώς όμως μπορεί κάποιος, ειδικά σε κομμάτι νομοθεσίας, πώς μπορούν να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές, πού μπορεί να τραβηχτεί η γραμμή της ελευθερίας του κάθε ατόμου και μετά να περάσουμε σε νομοθετικό κομμάτι που να μην επηρεάζει καμιά από τις ελευθερίες, είτε είναι κοινωνικές, είτε είναι επαγγελματικό, το κομμάτι που είναι να αλλάξει. Προσπαθώ λίγο να καταλάβω την ερώτηση, να σου πω την αλήθεια. Εάν έχει ο καθένας τη δική του ελευθερία, όπως είπαμε πριν, και θέλουμε να βάλουμε έναν κομμάτι νομοθετικό, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση όσον αφορά νομοθετικό κομμάτι. Πού μπαίνει η γραμμή της ελευθερίας της προσωπικής του καθενός που θέλει να έχει και πού μπαίνει η γραμμή της νομοθεσίας. Για παράδειγμα, πριν είπαμε ότι έχουμε διάφορα φύλλα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει και εκείνον που θέλει, χωρίς να επηρεάζει την ελευθερία των άλλων. Πώς είναι αυτή η νομοθεσία να προστατέψει τούτα τα άτομα, χωρίς να στερείς ελευθερίες που άλλον κόσμο. Οκ. Είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον, έτσι, κοιτάξει. Τούτο νομίζω χρειάζεται και να... Εν νιώθω άνετα, να σου το πω έτσι, να απαντήσω με την έννοια ότι έχω το υπόβαθρο ίσως το πιο νομικό και επίσης δεν ασχοληθήκα εγώ σε πιο βάθος σε τούτα τα θέματα. Το τι ήταν να έλεγα εγώ είναι ότι στη φάση που είμαστε, νομίζω ο καθένας πρέπει να ξεκινήσει λίγο, όχι ακριβώς την αυτοκριτική του, ίσως την αυτοβελτίωση του πάνω σε όλα τα θέματα. Ενώ ο καθένας μας, αν ξεκινήσει να αλλάξει και να ξεκινήσει ο καθένας να επηρεάζει θετικά έναν άτομο γύρω μας, για να μην φτάσω στο σημείο του νομοθετικού, γιατί όντως και εγώ χωρίς να... Δεν μπορώ να εκφράσω άποψη από τη στιγμή που έχω τις σωστές γνώσεις και τις απαραίτητες γνώσεις στο κομμάτι των νομοθετικών, να βασιστώ όμως στο κομμάτι των ατομικών. Εάν ο καθένας μας και κάθε μια μας προσπαθήσει έστω και λίγο να εξάσει κάποια στερεότυπα που έχουμε ακόμα και υποσυνείδητα, γιατί μεγαλώσαμε έτσι, μεγαλώσαμε με πολλά συγκεκριμένα πράγματα γύρω μας και συνηθίσαμε κάποια πράγματα, νομίζω μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Πέραν του νομοθετικού, που σίγουρα το νομοθετικό κομμάτι είναι πολλά παραπάνω δύναμη σε κάποια πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν... Όχι, ναι, κάπως, απλά... Απλά επειδή σε κοινωνικών επίπεδων, ναι, μεν ο καθένας έχει τη δική του ευθύνη, αλλά δεν υπάρχει εγκατεστημένο σε constitutional point κάτι, πώς το υποστηρίζεις μετά. Ισχύει. Πώς έρχεσαι να πεις ότι κοινωνικά είμαστε ok, αλλά νομοθετικά όχι.
Κοιτάξτε, συνήθως είναι το αντίθετο που συμβαίνει. Ενώ χρειάζεσαι την υποδομή των νομικών υποβαθρών για να ισορροπήσεις, αν θέλεις, να κάνεις πιο δίκαιο την κοινωνία. Αν είναι το αντίθετο, σημαίνει ότι χρειάζεσαι νόμο. Δηλαδή, αν είμαστε κοινωνικά εντάξει, αλλά νομικά όχι. Εντάξει, τώρα με ένα παράδειγμα που σκέφτομαι, είναι ένα απόλυτο που λέω. Έχεις δίκιο που. Τέλειο μπάλα, κάτι. Ναι, γιατί. Ναι, γιατί... Κοινωνικά, ναι, μην μπορεί να είσαι οκ, αλλά δεν μπορείς να έρθεις να πεις ότι νομικά δεν το χρειάζομαι. Γιατί... Σωστά, έχεις δίκιο. Σκέφτομαι πολλά παραδείγματα τώρα που νομίζω απορρίπτουν τον που είπα. Καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Πώς να έρθω εγώ να πω ότι εντάξει, κοινωνικά έχουμε εδώ, είμαστε σε καλύτερο σημείο, αλλά που προχωρώ νομικά. Ναι, και πώς ζυγίζω τα αθκιό. Ναι. Οκ. Okay. Οπότε, να ξανάρθουμε πίσω σε τούτο. Να περάσω σε άλλο θέμα που είχαμε ξαναζητήσει την προηγούμενη φορά. Όσον αφορά σε πάλι κοινωνικό κομμάτι. Υπάρχει τεράστια συζήτηση, ειδικά σε αθλήματα, για παράδειγμα. Για το pay gap, που είναι κάτι το οποίο συζητιέται σε πάρα πολλές χώρες. Η διαφορά μισθοδοσίας από φύλο σε φύλο. Μάλιστα. Εγώ, ας πούμε, από την πλευρά της οπτικής της δικής μου, για να πούμε κάποια πράγματα λίγο πιο όμα, ειδικά όσον αφορά το κομμάτι των αθλητικών, είναι καθαρά επιχείρηση. Εάν δεν έχεις το απαραίτητο εισόδημα, πώς μπορείς να έχεις αντίστοιχη μισθοδοσία. Που εν τούτη βασική διαφορά, στα σπορ, για παράδειγμα, υπάρχει τεράστια συζήτηση, ειδικά στην Αμερική, με τη διαφορά του pay gap στο NBA και στον WNBA. Το WNBA είναι το γυναικείο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης και το NBA είναι το αντρικό κομμάτι. Ναι. Πώς μπορούμε να έρθουμε να επεκταθούμε σε τούτο το κομμάτι. Τι μπορεί να αλλάξει, γιατί ουσιαστικά είναι επιχείρηση. Εάν δεν έχεις εισόδημα, πώς προχωράς μετά παρακάτω. Ωραία. Πρόσφατα είχα την συζήτηση με ένα φίλο μου ερευνητή που έκαμε μια έρευνα συγκεκριμένα στο κομμάτι της ποδηλασίας, στους αγώνες που γίνεται και πόση αντιπροσωπεύση υπάρχει και ναι, η λογική είναι αφού δεν υπάρχουν έσοδα, πώς αναμένουμε να πληρώνονται το ίδιο. Ναι, αλλά βάλουμε και λίγο την ερώτηση, τι είναι τα έσοδα, ποιος τα προωθεί για να υπάρχει, δηλαδή το γυναικείο ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, προωθείται εξίσου το ίδιο με το αντρικό. Οι σπόνσορες, πού είναι να προωθήσουν, τι είναι να προωθήσουν παραπάνω. Και βλέπεις λίγο και την άλλη πλευρά της αγοράς που κάνει λίγο νόημα γιατί υπάρχει μια ανισότητα θέλει στην προώθηση. Ας πούμε εσύ, αντικειμενικά να το δούμε, τι είναι να προτιμήσεις να δεις. Γιατί τόσα χρόνια είναι το τι υπάρχει, είναι το τι συνήθως βλέπουμε. Ναι. Και τούτον αντίστοιχα μπορεί να γίνει και... σύγκριση με άλλα επαγγέλματα που έχει νεκοκρατούμενα που πληρώνουν πάρα πολλά ελάχιστο. Και θυμόμαι πάντα ρωτούσαμε εμείς όταν τα βλέπαμε και ποιος θέτει τούτα τα στάνταρ. Γιατί υπάρχει ο International Οργανισμός, θυμώ τώρα ένα ICO, νομίζω τα αρχικά του, που θέτει τους μισθούς παγκόσμια. Δηλαδή κάποιος έθεσε ότι η καθαρίστρια πληρώνεται τόσα και ξέρω εγώ ο καλαθοσφαιριστής τόσα. Μα τούτη την κατάταξη στο τι είναι σημαντικό και γιατί να πληρώνεται πιο λίγο, ποιος το κάνει και γιατί γυναικοκρατουμένα επαγγέλματα πληρώνονται πιο λίγο. Τώρα, θέλω να μπορώ να σου απαντήσω στο τι πρέπει να γίνει. Ναι, ένα πράγμα που πρέπει να γίνει είναι το awareness, γιατί επίσης δεν υπάρχει σαν ένα θέμα του να είναι πρόβλημα, γιατί θεωρούμε το εντάξει. Ναι. Άρα, να δούμε λίγο και τα πράγματα ανάποδα. Sorry, στοιχεία. Ναι. Εγώ ήταν να πω, να προσθέσω πασόν που είπε η Παναγιώτα, ότι αν το πιάσουμε και λίγο που πιο πίσω, σκεφτού, για παράδειγμα, που τον καιρό του σχολείου ουσιαστικά, πάντα στη γυμναστική ήταν τα αγόρια πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο. Οπότε, τούτη συνήθεια που λέει η Παναγιώτα, ότι υπάρχει γύρω μας, ξεκινά από πολλά πιο πριν. Για να φτάσουμε στο κομμάτι του εισοδήματος και στο ψηλά πώς φτάνει το κάθε άτομο σε διάφορα αθλήματα. Ναι. Εντάξει, όμως όσον αφορά το κομμάτι το σπόρ, καταρχήν ναι, μεν παίζει ρόλο και το πόσο μπροστά φκένουν που sponsorships, αλλά επίσης παίζει σοβαρό ρόλο και το supply και τον demand που έχεις, ειδικά
αφού είμαστε σε μια εποχή που έχουμε τη συντριπτική πλειοψηφία να digitally, εάν έχει το αντίστοιχο demand στο οποιοδήποτε sport, το demand είναι να πληρωθεί εφόσον υπάρχει. Ναι, αλλά βλέπει το τι προωθείται. Προωθείται για να το δω, για να δημιουργήσει ζήτηση. Για να δημιουργήσει ναι. ζήτηση. Λίγο κύκλο. Αν δεν προωθηθεί, θα φανεί. Αν δεν το δει, θα προωθηθεί. Mm-hmm. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Αλλά ένα κομμάτι. Ενώ μια, για να έρθει κάποιο να σε κάνει sponsor. Εν τούτον το θέμα ότι εντιαμε που κατά τη γνώμη μου είναι το λάθος που ξεκινάει η συζήτηση για τον λόγο ότι έχει και αθλήματα που ο γενικός πληθυσμός αμείβεται παραπάνω από ότι ο αντρικός πληθυσμός. Όπως είναι το τένις για παράδειγμα. Που έχει τενίστρες που αμείβονται πιο ψηλά από ότι τενίστες. Εν ότι εν τον gap. Εν το ότι οι εκάστοτε τενίστρες μπορεί να έχουν παραπάνω συμφωνίες με εταιρείες που μπορούν να τις κάνουν back τις ίδιες mm-hmm. όσον αφορά το δικό τους κομμάτι. Mm-hmm. And supply and demand. And, mm-hmm. and, εσείς να κάνεις με το τι μπορώ να, πώς μπορώ να επενδύσω για να έχω return σε κάτι. Ισχύει. Και πόσο, για παράδειγμα, εντάξει, μιλώ για τώρα που ενούλα που απόσταση, ειδικά στα sports. Πόσος γυναικείος πληθυσμός πάει και παρακολουθά στο γήπεδο είτε στο χώρο που διεξάγονται τα sports, γυναικεία sports. Mm. Ναι. Ναι. Ναι, μεν εν το κομμάτι του sponsorships που βγαίνει προς τα έξω, αλλά δεν υπάρχει το κατάλληλο demand, πώς να έρθουν να στηθούν και κατάλληλες υποδομές πάνω σε εκείνον τον demand. Εν τούτον που έλεγαμε, όμως ποιος θέτει, ποιος καθορίζει την αγορά. Η ζήτηση, η ζήτηση ή η προσφορά. Δηλαδή, ποιος είναι να σου καθορίσει εσένα λίγο τις επιλογές σου. Θεωρείς εσύ σαν άτομο ότι εσύ καθορίζεις την αγορά και πώς κυμαίνεται ή η αγορά καθορίζει τις επιλογές σου. Το γενικεύω εδώ, γιατί πάει πιο πάρα πολλά. Ναι. Και σε άλλα πράγματα που βλέπουμε, διαφημίσεις, το τι προωθείται, ο τρόπος ζωής που προωθείται, εντύπωση που καθορίζει λίγο εσύ τις δικές σου αγορές. Άρα αντίστοιχα και το τι είναι να βλέπει και το τι είναι να υποστηρίζεις έρχεται λίγο και καθορίζεται. Mm-hmm. Τώρα, σου απαντώ σε τον που λες, mm-hmm. Λίγο προβληματισμό που κάνω. Γιατί και εμείς γενικά, σαν ομάδα, δεν θέλουμε να δώνουμε απαντήσεις. Τούτο είναι το σωστό να κάνετε την ισότητα. Είναι έναν προβληματισμό, την αφιβολία, την κριτική σκέψη. Να είσαι και εσύ, να είμαστε πιο συνειδητοί στο τι γίνεται γύρω μας. Στο τώρα το τι σου λέω, ναι, καταλαβαίνω ότι βλέπεις ότι το ότι είναι πιο λίγο. Οκ. Φταίεις εσύ σαν καταναλωτής ή εν το τι προωθείτε, το που μπαίνουν τα λεφτά, να το πούμε έτσι. Και γιατί μπαίνουν και με που μπαίνουν. Νομίζω πρέπει να ψάξουμε λίγο και το γιατί είναι έτσι τούτα τα πράγματα και έτσι τούτη η κατάσταση. Ναι, αλλά είναι κάπως φαύλος κύκλος όμως νομίζω. Ναι. Γιατί ναι, ως ένα σημείο παίζει ρόλο το supply, αλλά εάν εγώ ως το άτομο που καταναλώνω είτε παρακολουθώ είτε χρησιμοποιώ κάποια πράγματα, εάν δεν υπάρχει η ανάγκη να τα καταναλώσω, θα υπήρχαν εξ αρχής. Τούτο είναι θέμα καθαρά στα φύλλα και ένα νέο σπορ να ξεκινήσει, να του πάρει τεράστιο χρονικό διάστημα για να έχει την προσοχή που του αξίζει, είτε δεν του αξίζει. Όπως και το να αφαιρέσεις το μεγεθυντικό φάγο που κάποια σπορ και να το μεταφέρεις σε άλλα, πάλι θέλει πάρα πολύ καιρό. Εσύ, φαύλος κύκλος, ναι. Λίον. Η μια αγορά καθορίζει την άλλη. Αλλά νομίζω να πάρουμε λίγο τα πράγματα έτσι με πιο φακόν, πιο κοντά, θέλεις με ένα φακό. Έχω λίγο τις αμφιβολίες μου, αλλά great, food for thought. Ναι. Συμβάλλουμε. Οκ, είχαμε μπει πριν ότι για τα battles που αξίζει, που υπάρχει πιθανότητα να κερδίσεις. Ναι. Στις πιο παλιές γενιές, ας το πούμε έτσι, να είμαστε λίγο πιο politically correct, υπήρχαν είτε λόγω
απουσίας μόρφωσης στο γυναικείο πληθυσμό και πιο ενίσχυσης του ανδρικού πληθυσμού, που ήταν οι πατριαρχικές απόψεις, οι οποίες επικρατούσαν που πάρα πολλά χρόνια πριν. Στη σημερινή κοινωνία όμως, εστιάζοντας πάντα σε πιο νεαρό πληθυσμό. Τι έγινε που πιστεύετε εσείς και από τις αντιδράσεις που βλέπετε και από τα interactions που έχετε από τα accounts σας, ότι παίζει ρόλο στην πιο νέα γενιά? Το τι παίζει ρόλο. Τι είναι να οδηγήσει σε, υποθέτοντας ότι και καλά είμαστε πιο μορφωμένοι και σε πιο ψηλό κοινωνικό και βιωτικό επίπεδο. Τι συνεχίζει το στερεότυπο, τι συνεχίζει την προκατάληψη? Εγώ να ξεκινούσα και μπορεί να επαναληφθώ πάλι με το κομμάτι της ενημέρωσης. Νομίζω μπορεί ο κόσμος πλέον να μορφώνεται και να ενημερώνεται για διάφορα, αλλά ίσως στον το κομμάτι κάπως ή προσπερνούμε το άθελα μας ή παραμελούμε το για κάποιο λόγο. Ίσως γιατί έτσι συνηθίσαμε και έτσι μεγαλώσαμε. Νιώθω ότι γύρω μας και από συζητήσεις που κάνω και από κοντά μου, που άτομα που είναι κοντά μου, αλλά και που τη βλέπω γενικά, ακόμα και ο πολλά νεαρός κόσμος, ακόμα και άτομα που είναι πάρα πολλά μορφωμένα, νιώθω ότι, χωρίς να θέλω να πω ότι εγώ είμαι έξυπνη και είμαι πολλά ενημερωμένη για τούτα, όχι, καθόλου έτσι, απλά θεωρώ ότι τούτον το κομμάτι χρειαζόμαστε πάρα πολύ ενημέρωση και χρειαζόμαστε να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό είναι στην καθημερινότητα μας να αντιληφθούμε ότι ναι, η διάσταση του φύλου επηρεάζει μας καθημερινά και σε πάρα πολλά πράγματα που δεν το συνειδητοποιούμε καν. Οπότε, λέω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από τούτο. Συμπληρώνοντας εδώ με πένει ευτυχία, το κομμάτι της εκπαίδευσης, της μόρφωσης, συμβάλλει πάρα πολλά, γιατί πλέον βλέπουμε και διάφορους κλάδους σπουδών να βλέπουν και πιο κοινωνικά φαινόμενα. Άρα τι δημιουργούν τούτο? Δημιουργούν μια κριτική σκέψη. Και επίσης το τι διαφέρει είναι ότι καταλαβαίνουμε και τον ατομικό μας ρόλο στην κοινωνία. Πολλές φορές και προηγούμενες γενιές βλέπουμε να μεγαλώνουν σαν ότι ο καθένας ζει ατομικιστικά μεν, αλλά την κοινωνία, τα προβλήματά της, εγώ δεν είμαι μέρος σε τούτα. Είναι δουλειά μου να ασχοληθώ, είναι οι προηγούμενες γενιές, είναι η πολιτική, και δεν βλέπουμε ότι σε τούτη την κοινωνία σαν σύνολο, ναι μεν είμαι σαν άτομο, αλλά ο ρόλος μου σημαντικός για την ομάδα, για το κοινωνικό σύνολο. Το ότι εγώ παρατηρώ στις γενιές της δικής μας τη γενιά, σε άτομα συνομήλικους μας, είναι η ατομική ευθύνη που άλλαξε. Η ενημέρωση είναι γύρω από τα θέματα. Ευκήκα στην επιφάνεια πολλά φαινόμενα που αγνοούσαμε, αφήναμε τα κάτω από το τραπέζι, εγώ έντζε, ρατσισμός, ξενοφοβία. Τώρα, όταν όμως βλέπουμε, φτάσαμε στο σημείο να τα βλέπουμε ανοιχτά και στα κοινωνικά δίκτυα, η ευαισθητοποίηση που δημιουργήσε την κριτική σκέψη και η αμφιβολία για τον ρόλο μας, τι κάνουμε εμείς, τι μπορώ εγώ να κάνω, έφερε τα άτομα να είναι πιο ενεργά, να μας στέλνουν σχόλια που καταλαβαίνεις ότι δεν έχει να κάνει τίποτε με την ισότητα των άτομων, συγγνώμη, με τα θύματα φύλου των άτομων, είναι το τομέα του και να μας λέει χρειαζόμασταν κάτι τέτοιο. Και να είναι άντρες, και τον τονίζω, γιατί πολλές φορές εμείς συγκεκριμένα αφοσιωνόμαστε στον αντρικό πληθυσμό. Γιατί θέλαμε ναι, τούτα τα θέματα να καταλάβουμε ότι είναι για όλους. Τώρα λαμβάνουμε μηνύματα που μας λες ευχαριστούμε που κάνουν τη δουλειά του, την παρακολουθώ σας και θέλαμε το σαν κοινωνία. Και να δεις λίγο τον background του άλλου, φαίνεται να κολλάμε τα κοινωνικά θέματα που εμείς οι ευαισθητοποιημένες έχουμε. Αλλά λες, κάτι αλλάζει σε τις γενιές που κάνει τον καθένα μας, την κάθε μια να είναι πιο ενεργά, να λέμε ότι λείπει μας τούτη ενημέρωση, το awareness. Εν τούτα τα χαρακτηριστικά εγώ που νομίζω μας αλλάζουν, το soft skills, το empathy, συνέσθηση που λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό που όλον και παραπάνω πλέον βλέπουμε ένα άρθρα να το βάλουν σημαντικό για κοινωνίες, για ομάδες,
Όταν αναπτύσσουμε τα χαρακτηριστικά, βλέπουμε έντονα μια αλλαγή σε σύγκριση με προηγούμενες γενιές. Και να προσθέσω ότι τούτο που είπε η Παναγιώτα ακριβώς με τα comments που δεχόμαστε και από άντρα και από γυναίκες, απλά ακόμα και εμάς, ενώ όταν έρχεται έναν άτομο και περιγράφει μια ιστορία που βίωσε και καταλαβαίνει ότι ναι, όντως ας πούμε, πέρασα αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει ισότητα ή στα τόσα στερεότυπα που υπάρχουν γύρω μας. Όταν το άτομο εξιστορείται μπροστά σου κάτι, κάνει τούτο νουλό που ενημερώνει ουσιαστικά ακόμα πιο πραγματικό και λέει ναι, πρέπει να συνεχίσω τον αγώνα γιατί ναι, έξω έχει άτομα τα οποία εισαγωγικά και μη εισαγωγικά υποφέρουν ή κάποτε περάσαν κάτι άσχημο εξαιτίας της κατάστασης. Οπότε ναι, για μένα νομίζω δυναμώνει λίγο το ποιήσμα. Έχετε παραδείγματα. Παραδείγματα εννοείς. Παραδείγματα που ας πούμε να ακούσετε κάτι και είπες δεν είχα ιδέα ότι το πράγμα γίνεται και καλά σε έναν πιο πολιτισμένο κόσμο. Ναι. Μπορώ να πω ευτυχία, νομίζω ότι ευτυχία έχει παραδείγματα. Ένα παράδειγμα που έχω εγώ προσωπικά μιας γνωστής μου, όταν μέσω του θεολόγια έμαθε ότι υπάρχει το φαινόμενο το χάσμα μισθοδοσίας, το pay gap. Ότι ναι, υπάρχει, γίνεται παγκόσμια σε την κοινωνία που λες και εσύ, υπάρχει πιθανότητα εγώ που είμαι manager και ένα συνάδελφος μου άντρας που είναι manager να έχουμε διαφορετική μισθοδοσία, γιατί παρόλο που κάνουμε την ίδια δουλειά, είμαστε στην ίδια ομάδα, απλά γιατί είναι άντρας και πληρώνεται παραπάνω. Και όταν το διάβασε και εξηγούσαμε το εμείς και επειδή παραλληλα λέμε και πρακτικές που τι μπορεί να κάνει έναν άτομο όταν υποψιάζεται ότι πληρώνεται διαφορετικά, μιλήσαμε για το νομικό υπόβαθρο, για γραμμές που μπορείς να μιλήσεις, για το πώς μπορείς να το επικοινωνήσεις με τον προϊστάμενο σου. Άρα δώσαμε τον το call for action και όταν βρέθηκα με τον το άτομο και το συζητήσαμε, λέγοντας να ρε Παναγιώτα, όντως, και τι έγινε, ανακάλυψε ότι είναι αθέλης θύμα του συστήματος η συγκεκριμένη. Και τούτο έγινε μέσω από την ενημέρωση του θεολόγου. Και δεν το λέω για να το φωνιστούμε σαν ομάδα, ότι α, εμείς το ανακαλύψαμε, ανακαλύψαμε τίποτε. Αλλά, ναι, ένα παράδειγμα που δείχνει ότι υπάρχουν εν τούτο. Και να πω εγώ έναν άλλο παράδειγμα που έτσι πρόσφατα ήρθε έναν άτομο και είπε μου επειδή το σκολογία πρόσφατα έφκαλε προς τα έξω έτσι μια καμπάνια όσον αφορούσε σχετικά με τα παιχνίδια. Τα γυναικεία, τα κοριτσίστικα και τα αγορίστικα παιχνίδια. Που ειδικά τώρα τις γιορτές, τι κοριτσίστικο να πιάσουμε και τι αγορίστικο. Και ήρθε μια κοπέλα και λέει μου, είδα τούτο που έκαμετε και ευχαριστώ πάρα πολλά, λέει μου, γιατί εγώ ξέρω εγώ με την νύφη μου, τέλος πάντων, συζητούμε πάρα πολλά έντονα για αυτά τα πράγματα, γιατί πάντα προωθούσαν τα μωρά σε πολλά συγκεκριμένα παιχνίδια, τα κοριτσάκια πρέπει να παίξουμε τα κουζινικά, ενώ τα αγοράκια πρέπει να παίξουμε τα στρατιωτάκια. Και λέει μου, όντως πόσο σημαντικό είναι ακόμα η ίδια η γονή, το πόσο κακό σε πολλά εισαγωγικά κάνουν στα παιδιά θέλα, γιατί λέει μου κιόλας η ίδια σκεφτού ότι επία πρόσφατα σε ένα κατάστημα να αγοράσω ένα παιχνίδι του μωρού μου και απλά μια μάμα προωθούσε το κοριτσάκι της να αγοράσει σιδερόστρα και τα ρούχα. Και λέει μου καλά αν τούτη μάμα ας πούμε, που τα τόσα όλα παιχνίδια που είσαι το κατάστημα αν ήθελε να αγοράσει το πράγμα. Ακόμα και την ώρα που βλέπεις μπροστά σου ότι όντως ακόμα και τα παιχνίδια χωρίζουμε τα και στερείς που ένα μωρό ας πούμε που σίγουρα είναι έτσι θα σου πει ναι θέλω να παίξουμε τα κουζίνικα γιατί είμαι κοριτσάκι ουσιαστικά εμείς προωθούμε τούτο το πράγμα αν δεν ενημερωθεί και δεν ψάξεις λίγο παραπάνω λίγο τούτο το πράγμα απλά μένεις στο τι συνηθίσαμε να κάνουμε. Οπότε ναι, και για μας είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι τα άτομα όχι ακριβώς εκτιμούν τη δουλειά μας, απλά βλέπουμε ότι όντως κάποιος να δώσει σημασία και να πει ναι, τούτο το πράγμα πρέπει να αλλάξει για παράδειγμα. Υπάρχει αντίθετος βασικά. Ναι, ακριβώς. Άλλο παράδειγμα, νομίζω μπορούμε να πούμε όταν πρόσφατα μια κοπέλα μας είχε στείλει στο Instagram όταν
σε ένα post μας σχετικά με τον bullying και γενικότερα τόσο σχολιασμός που γίνεται όταν τέλος πάντων γύρω από τα θέματα της εμφάνισης και του σώματος μας. Δώσαμε ένα παράδειγμα εμείς, θυμόμαι και από κάποιον παλιό post, έστειλε μας τέλος πάντων το άτομο και είπε ότι ξέρεις, μέσα από το post σας είδα τον εαυτό μου, είδα την ιστορία που εγώ έζησα για χρόνια στο σχολείο. Και ευχαριστώ που λέτε το, φαίνεται το στην επιφάνεια και λέτε παραδείγματα να μάθει ο κόσμος και τούν την πλευρά. Μα τούτα τα μικρά μικρά, εν τούτο που λέμε κάποιες φορές έναν άτομο να το καταλάβει, να το συλλάβει, ακριβώς τη λέξη είναι σαν ευχαριστώ. Τούτο είναι για εμάς, τούτο είναι η αλλαγή. Ένας και μια και εκείνη μια και ο άλλος να φέρει τον άλλον και έτσι κάνει τη διαφορά. Τώρα άλλα παραδείγματα που μπορούμε να πούμε, μου έρχεται κάτι έτσι έντονα το κομμάτι τώρα. Του, επειδή έτσι το θυκολόγιο ουσιαστικά υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες και αναφερόμαστε και πολλά στο κομμάτι του φύλων ουσιαστικά και επαγγέλματα ή οργανισμοί. Να πω ότι πρόσφατα είχε μου αναφέρει μια κοπέλα η οποία είναι δικηγόρος, μπορεί να σας το ξανανάφερα, ότι εγώ πήγαινα να αντιπροσωπεύσει έναν άτομο στο δικαστήριο και απλά το συγκεκριμένο άτομο γύρισε και είπε της «Καλά, αν ο άνθρωπος σου έστειλε μου γυναίκα να με αντιπροσωπεύσει». Που ήμουν κάπως «Οκέι, ναι, εντάξει, λέμε ότι υπάρχουν τα πράγματα», αλλά είδα μπροστά μου ότι όντως, εν έτη 2020 που λέμε ότι είναι όλα τέλεια, υπάρχει ακόμα τζίνη υποτίμηση του ότι είσαι γυναίκα, δεν μπορείς να σταθείς, ξέρω εγώ, μπροστά στο δικαστήριο και να κερδίσεις μια δίκη. Που λέει την ώρα, «Οκέι, ναι, τα πράγματα, όχι, είναι τέλεια, ας πούμε. Έχουμε δρόμο για βελτίωση». Θέλω να σταθώ πάση κάτι που είπατε πριν και μετά να προχωρήσω στο κομμάτι των κοινωνικών, γιατί έχω έναν τεράστιο κομμάτι των κοινωνικών που θέλω να συζητήσω. Είχατε πει πριν για το pay gap, αν το παρατηρήσει κάποιον άτομο στο περιβάλλον της δουλειάς του, πώς μπορεί να κάνει approach είτε τον supervisor του, το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη μισθοδοσία, είτε να πάει σε άλλους αρμόδιους φορείς. Θέλω να σταθώ στο κομμάτι το internal. Τι μπορεί να κάνει στο περιβάλλον το δικό του, το επαγγελματικό, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μισθοδοσία, το τι πρέπει να κάνει, πώς κάνει approach του το πράγμα κάποιον άτομο. Okay. Καταρχήν, εμείς το ένα από τα call for actions που είχαμε δώσει τότε όταν ενημερώναμε για το χάσμα μισθοδοσίας ήταν αφορούσε τους managers και πόσο σημαντικό είναι τα άτομα που σε ηγετική θέση και σε υπευθύνα σε ομάδες να ζητούν να γίνεται έναν εσωτερικό audit για τις μισθοδοσίες. Δηλαδή να γίνεται μια επαλήθευση. Θέλεις ότι τα άτομα που είναι σε ίδιους ρόλους μπορεί να γίνεται από κάποιον άτομο από όλων department, από εξωτερικούς ελεγχτές που να γίνεται τέλος πάντων τούτη η βεβαίωση ότι αυτός ο οργανισμός μισθοδοτά και πληρώνει άτομα με βάση την ίση αμοιβή. Λοιπόν, τώρα, το κομμάτι του... εγώ υποψιάζομαι ότι πληρώνομαι, ξέρω, άνισα. Φαντάζεσαι και εσύ να βάλεις τον εαυτό σου σε τη θέση, ότι είναι ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί δεν μπορούμε εύκολα να συζητήσουμε και δεν μπορώ να πω του ή της manager μου υποψιάζομαι ότι πληρώνεις με άνισα. Προσβολή, μιλούμε για σχέσεις... ευαίσθητο κομμάτι. Κάτι που είναι σημαντικό και αναφέραμε στα πώς μας είναι το κομμάτι του να έχω σε έναν οργανισμό μίαν ή ένα σύμμαχο, έναν ally. Τούτον το κομμάτι του να έχω κάποιον που εγώ εμπιστεύομαι και μπορώ να έχω στο πλάι μου όταν να πάω να συζητήσω το θέμα, γιατί καταρχήν μοιράζεσαι λίγο τον προβληματισμό σου και τη σκέψη σου. Να ξεκαθαρίσω ότι καμιά μας και κανένας μέλος που την ομάδα δεν είμαστε τα άτομα που εμείς ευκάλαμε τούτον την συμβουλή. Βασισμένη σε βιβλίο που διαβάσαμε, σε βιβλία, σε άρθρα που συμβουλεύουμε τούν τα απαλά επικοινωνιακά θέματα, πώς να μιλήσει για τα θέματα. Τώρα, αρχικά, θα πάμε σε δικηγόρον και κάνουμε, ξέρω εγώ, την εταιρεία μας, μιλούμε σε αυτό το επίπεδο.
αλλά είναι αρχικά με μια συζήτηση με ένα μια σύμμαχο. Ότι υποψιάζομαι ότι γίνεται το πράγμα, έχω τούτα τα στοιχεία, καταλαβαίνω ότι τη χάνω τη στάδε διακρίσης όταν έρχεται να μιλούμε για θέματα προαγωγής, ευκαιριών. Άρα το άτομο μπορεί να αντιληφθεί ότι κάτι έτσι συμβαίνει. Τότε, αν έχουμε τούτη την ξέρω, σχέση με κάποιον προϊστάμενο ή κάποιον προϊστάμενο, το εκφράζουμε. Προσπαθώ να θυμηθώ και εγώ τότε το πώς μπορώ να το βρω, το πιο συγκεκριμένο ήταν. Δεν ξέρω ευτυχία θέλεις να προσθέσεις κάτι για να συζητήσω το κομμάτι. Ότι, ναι, ώσπου να βρεις εσύ το πώς, απλά πάντα σε μια εταιρεία σίγουρα μπορεί να μην είναι οι managers σου ή ο managers σου που πολλές φορές μπορεί να αποφεύγουμε τέτοιου είδους συζητήσεις, αλλά ίσως ακόμα ή το HR ή έναν άλλον άτομο το οποίο ή μπορεί να σε συμβουλέψει το πώς να προσεγγίσεις ουσιαστικά τούτο το κομμάτι σου σαν εταίρους ή ακόμα και το, για παράδειγμα, να αξιολογήσεις, σίγουρα μπορείς να ζητήσεις έναν feedback. Αν νιώθεις ότι, ναι, εγώ σαν ευτυχία νιώθω ότι αδικήθηκα είτε γιατί είναι πιάσα promotion, είτε γιατί, ξέρω εγώ, νιώθω ότι ο μισθός μου σίγουρα είναι πιο κάτω από έναν άντρα, σίγουρα μπορείς να το συζητήσεις με τους ανωτέρους και να ζητήσεις το feedback. Γιατί είναι τούτο το πράγμα, χωρίς επιθετικότητα ή οτιδήποτε. Πάντα νομίζω ο καλύτερος τρόπος και ο τρόπος να βρεις να επικοινωνήσεις ουσιαστικά με το ανάλογο άτομο, σίγουρα μπορείς να μάθεις και πολλά ακριβώς τι θέλεις ουσιαστικά. Οπότε, ναι, νομίζω τούτο ίσως η καλύτερη και πιο σε εισαγωγικά εύκολη λύση του να το συζητήσεις και να ζητήσεις το γιατί πάντα με ευγενικό τρόπο. Είχαμε βρήκα έναν post που λέμε ότι αν νιώθουμε ότι τη χάνουμε διάκριση της αμοιβής, υπάρχει μια γραμμή που μπορεί να αποταθήσει. Μπορούμε να την πούμε και τώρα. 22-803-100. Λοιπόν, προσπαθώ να βρω και το άλλο, συγγνώμη, καθυστερώ λίγο, αλλά όπως το θυμούμε, γιατί και εγώ ήμουν μέσα στην ομάδα που έγραψε το συγκεκριμένο post, ήταν τούτη η λογική και το πώς εμείς, σαν άτομα, όταν κάποιος αποτείνεται σε εμάς, ζητώντας τον την υποστήριξη, είναι πολύ σημαντικό να τα πιστέψουμε τα άτομα. Δηλαδή, είναι το να πω, έλα ρε τώρα, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεται κάτι, έτσι συμβαίνουν έτσι πράγματα στις μέρες μας. Well, συμβαίνουν. Και όταν κάποιος εμπιστεύεται ένα συνάδελφο ή μια συνάδελφο για τα θέματα, χρειάζεται να γίνει λίγο advocate εσωτερικά. Γιατί, ναι, μπορεί και το άτομο που έβαλε την άμεση πληρωμή να βασίζεται και γίνω σε στερεότυπα. Και είναι εντάξει. Είναι εντάξει με την έννοια ότι όλοι έχουμε στερεότυπα. Και είναι φυσιολογικό και πολλές φορές εγνωρίζουμε ότι το κακό που έχετε σε επιπτώσεις, αλλά χρειάζεται και να πιάσουμε και feedback εμείς σαν άτομα, ότι ξέρεις, μπορεί να με διακρίνεις με βάση τούτα τα χαρακτηριστικά μου. Μπορείς να το επαληθεύσουμε τούτο. Άρα, είναι πάντα του να είμαστε, ξέρω εγώ, να κινούμαστε νομικά ή, ξέρω εγώ, δυσφημούμε μια εταιρεία. Υπάρχουν και κάποια όρια, γιατί πάντα μιλούμε για άτομα και νουλα θέματα επικοινωνίας που κινούνται. Ναι. Okay. Εντάξει, να προχωρήσω λίγο μετά και το πώς να δούμε ένα touch στο description για να μπορούν να το βρουν όσοι το ψάξουν μετά. Γιατί είναι το θέμα το οποίο είναι πιο φλέγον όσον αφορά κοινωνικό κομμάτι. Ζούμε σε μια εποχή που επικρατούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα social media. Και έχει τεράστια συζήτηση για το αντίκτυπο που έχουν τα social media, ειδικά σε νεαρές και εφηβές γυναίκες, όσον αφορά το body dysmorphia που μπορεί να τους προκαλέσει. Όσον αφορά ψυχολογικό θέμα που μπορεί να τους προκαλέσει. Πώς μπορεί η κοινωνία, πέρα από το... Γιατί πολλά πράγματα ξεκινούν από σπίτι, πώς μπορούν να τους θωρακίσουν που τούτον το πράγμα. Να ξεκινήσω ότι με το να πω ότι μπορούμε σίγουρα να ξεχωρίσουμε μια διαφημίση η οποία μπορεί να είναι πολλά σεξιστική
Οπότε νομίζω εάν ο κόσμος ξεκινήσει να καταγγέλει τούτα που βλέπει και νομίζω είναι αρκετά απαράδεκτα ενώ ακόμα και στις μέρες μας να βλέπουμε όχι μόνο στην τηλεόραση και στα social media, ακόμα και στον δρόμο να περπατήσεις λίγο, να βρεις πινακίδες ή ξέρω εγώ διαφημιστικά τα οποία προωθούν πολλά συγκεκριμένα πράγματα και σίγουρα είναι πολλά σεξιστικά. Οπότε με το να ξεκινήσει ο κόσμος να καταγγέλει τούτο το πράγμα, σίγουρα μπορούμε να το ελαχιστοποιήσουμε. Και εδώ νομίζω να αναφέρουμε ότι η ομάδα του Θεκολόγια έχει και το Let's Name and Shame, το οποίο είναι ένα group έτσι, το οποίο ουσιαστικά στοχεύει στη διαφήμιση και στο να προβάλλουμε προς τα έξω, ας πούμε, ο κόσμος μπορεί ουσιαστικά να κάνει share διαφημίσεις σεξιστικές, τις οποίες μπορεί να βρει οπουδήποτε. Mm. Και πέραν του απλά να τις κάνουμε share στο group, ουσιαστικά παροτρύνουμε τα άτομα να καταγγείλουν το οτιδήποτε σεξιστικό μπορούν να βρουν. Mm-hmm. Δεν ξέρω, Παναγιώτα, θέλει να προσθέσει κάτι. Στο κομμάτι που είχες πει, Ζωζία, για το που ξεκινά, βλέπουμε, τέλος πάντων, και στα κορίτσια, ναι, με το τι συνήθως βλέπετε γύρω, τι βλέπουμε γύρω μας και το τι θεωρείται αποδεκτό για ένα σώμα. Ναι, ένα κομμάτι είναι η αγορά, ναι, που βλέπουμε τις διαφημίσεις κτλ. Αλλά παράλληλα, σίγουρα ξεκινάει και από το σπίτι και από την μόρφωση να θέλεις του να αγαπούμε τον εαυτό μας, να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας. Και ναι, κάποιες φορές, να πούμε και παραδείγματα έτσι πιο ανοιχτά, πολλές φορές που τους γονείς έρχεται το body shaming και το «κοίτα πώς είσαι» και να με γίνεις έτσι και αν γίνεις έτσι θα σε θέλουν. Μα τούτα ούλα δημιουργούν και χτίζουν τον εσωτερικό κόσμο των ατόμων που ναι, έχουμε ένα αποτέλεσμα πέρα από το να μην αποδεχόμαστε το σώμα, να έχουμε κατάθλιψη. Έχει ένα φάσμα που αποτελέσματα, που επιρροές και πώς να το πω σωστά, τα αποτελέσματα τέλος πάντων που βλέπουμε τα άτομα πώς που τον τρόπο που εμάθαμε σαν στην κοινωνία να αποδεχόμαστε το σώμα μας δημιουργά τούτες τις άνισες, την άνιση έχασα τη λέξη, sorry. Τέλος, να ολοκληρώσω σε τίποτα που έλεγα πριν. Ναι. Λοιπόν, τώρα για το τι προωθείτε, όπως και στο Let's Name and Shame, δίνουμε ναι παραδείγματα που διαφημίσεις που είναι μόνο σεξιστικές είναι, αλλά παρουσιάζουν και λάθος πρότυπα. Δηλαδή, πρόσφατα είχε γίνει προχτές μια ανάρτηση που έδειχνε έναν γνωστό, νομίζω, εν κατάστημα που κάνει φαγητά στην Ελλάδα, που χρησιμοποίησε δύο γυναίκες με τα ισόρουχα, με μια έτσι πολύ όμορφη αντικειμενικά ή υποκειμενικά τέλος πάντων γραμμή σώματος, να τρώνε μπέρκερ κτλ. Με τα ισόρουχα τους έτσι αρκετά σεξι, αν θέλεις. Πού είναι το λάθος, να μου πεις. Εντάξει, είναι κακό να δείχνουμε τα ισόρουχα. Όχι, όχι βέβαια. Κακό είναι το πώς τα σώματα των γυναικών χρησιμοποιούνται σαν αντικείμενα, αν θέλεις, που κακά τα ψέματα, δεν είναι το ίδιο με το να βάλεις δύο άντρες να τρώνε σεξι ένα μπέρκερ. Και το άρθρο λέει πως ήδη οι ιδιοκτήτες έκαναν ένα σχολιασμό του τύπου πόσο πάει. Τέλος πάντων, είχε και ένα σχόλιο και το άρθρο παρότρινε ένα άτομα να κάνουν report τη διαφήμιση και να μην μποϊκοτάρουν και το κατάστημα. Παράλληλα, υπάρχουν πάρα πολλές καμπάνιες πλέον που γίνανε και από την DAF και από την Nike, εταιρείες που είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους, είναι πολύ πριν. Προδιαγράφουν λοιπόν την αγορά. Όταν δείχνουν για το τι σημαίνει body empowerment και τι σημαίνει να αγαπώ τον εαυτό μου και τούτον το δείχνουν όχι με τα πρότυπα που εμείς αναμένουμε ή πολλές φορές με σώματα που όταν τα δούμε στη διαφήμιση μπορούμε να νιώσουμε λίγο άβολα. Γιατί να βλέπεις έναν άτομο με παραπάνω κιλά, να έχει confident και να είναι άνετο μπροστά στο φακό, μπορεί να σου κάνει και εσύ να νιώθεις λίγο, μα συνήθως δεν είναι αυτό που βλέπω. Ναι, αλλά έναν κορίτσι που μπορεί να δει τη διαφήμιση και να με νοιάζει, να νιώθει ότι μοιάζει σε εκείνον το άτομο και να το παρουσιάζει ως ικανό, πάρα πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθησή μας. Τώρα για το κομμάτι του σπιτιού και το πώς μεγαλώνουμε και το τι ακούμε,
προτιμώ να μιλήσει κάποιος ψυχολόγος για τα θέματα, μια ψυχολόγος. Αλλά, ναι, okay, μια και πια μέσα στο κομμάτι τζίνο να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί εγώ είμαι λίγο εσύ τόσο πολλά με τούτη την απόψη. Να πω δύο παραδείγματα. Το πρώτο, εν κάτι που είχε γίνει τεράστιος σάλος σε εισαγωγικά όταν ευκήκε στη δημοσιότητα. Η Adele ήταν μια τραγουδίστρια η οποία είχε εξαφανιστεί για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα και είχε επαφή με την κοινωνία όσοι είχε παγιά, λόγω είτε των tour, των tours που έκαναν είτε συναυλίων είτε οτιδήποτε. Και όταν ξαναεμφανίστηκε, είχε χάσει πάρα πολύ βάρος. Ναι. Που είχε συγκρούσεις στις απόψεις. Ήταν οι απόψεις οι οποίες ήταν μπράβο, καλά έκαμε, και έχασες το για την υγεία σου, και ήταν και οι απόψεις του ότι μα γιατί το έχασες, δεν υπήρχε λόγος, ήταν πρότυπο για κόσμο ο οποίος μπορεί να είσαι σε παρόμοια κατάσταση. Πού είναι η γραμμή του ότι ναι, είναι πάρα πολλά όμορφο το να θωρείς το self-confidence σωματικά, αλλά μετά μπορεί να έχει και impact στην υγεία. Πώς μπορείς να πεις σε ένα άτομο το οποίο, ειδικά όσον αφορά το βάρος, το οποίο μπορεί να προκαλέσει μετά domino effect σε χιλιάδες άλλα πράγματα σωματικά πάντα. Ναι. Πώς είναι να πεις στον άτομο τον που έχεις εν εντάξει, συνέχεις όπως είσαι. Σίγουρα νομίζω το κομμάτι της υγείας δεν μπορεί κανένας και καμιά και ούτε τούτον εμείς προσπαθούμε τέλος πάντων να προωθήσουμε. Το βάρος ακουμπά, είτε εν πολλά λίγο είτε εν πάρα πολύ, ακουμπά το κομμάτι της υγείας, σίγουρα εν υπάρχει λόγος της ζητήσης. Τώρα το θέμα είναι το πώς προωθούνται διάφορα σώματα. Για παράδειγμα, τούτο που ανέφεραν και πριν η Παναγιώτα, όταν ένα μωρό, για παράδειγμα, στην τηλεόραση βλέπει συνέχεια τα τέλεια σώματα, γραμμώσεις το έναν το άλλο, και έχει λίγα παραπάνω κιλά λόγω ηλικίας, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και στο σχολείο τρώει τον bullying της ζωής του, γιατί έχει τζίντα παραπάνω κιλά. Και σίγουρα, εν μιλώ για θέματα που να ακουμπούν την υγεία. Ενώ αν ένα μωρό είναι υπέρβαρο και πρέπει να ελέγξει το βάρος του για να είναι καλά στην υγεία του, εν συζητώ καν. Αλλά όμως, εάν ένα μωρό στο δημοτικό έχει λίγο παραπάνω κιλά και μεγαλώνει με το να τρώει bullying για τον το πράγμα, σίγουρα τα προβλήματα μεγαλώνουν και γίνονται τεράστια για την υπόλοιπη ζωή, για την υπόλοιπη ζωή του ουσιαστικά. Διαφορετικό το να προωθούμε πρότυπα σώματος ή μάλλον να προωθούμε όλα τα διάφορα διάφορους τύπους, και διαφορετικό να λέμε yes, το unhealthy lifestyle, δηλαδή το όριο που μπαίνεις, δεν λέμε ότι it's okay να είσαι overweight, δεν λέμε ότι, λέμε όλοι εμείς τα θεολόγια γενικά, δεν λέμε ότι είναι εντάξει να τρώεις ό,τι θέλεις και να βάλεις όσα κιλά θέλεις, γιατί είναι okay, υποστηρίζουν το και η Nike και η Duff πλέον. Υπάρχει ναι με η γραμμή του είμαι healthy και έχω ένα σώμα που εγώ με λεπτή, μπορεί να μην είμαι γραμμωμένη, μπορεί να με σκύνει πάρα πολλά, αλλά δεν είμαι το fit που εσύ βλέπεις. Δηλαδή, αν το δούμε και αντίθετα, όχι πάντα στο overweight, και εκείνος που σκύνει, αλλά να έχω, ας πούμε, κυταρίτιδα, να έχω ατέλειες στο σώμα μου, για τούτο που μιλούμε παραπάνω, δεν είναι του να είσαι overweight και it's okay. Τώρα, για την Adele που έδωσε σαν παράδειγμα, εντάξει, εμπάγω να είναι άτομα της δημοσιότητας που είναι να κρίνονται γιατί αποτελούν πρότυπα για κορίτσια, για, και πάντα είναι να κρίνονται. Τώρα, αν το πάρουμε στη σεξιστική του μορφή, αν ένας άντρας έχασε πάρα πολλά κιλά, εβάλαμε τον τόσο στο μικροσκόπιο και είπαμε, α, έκαμες λάθος που έχασες κιλά, γιατί είσαι role model για τα αγοράκια. Κάμαμε το ποτέ. Μπορεί να το κάμαμε, αλλά μεταξύ μας, είναι στον ίδιο βαθμό και να γίνεται το πράγμα είναι στον ίδιο βαθμό σε σύγκριση με μια κοπέλα. Να περάσει απαρατήρητος, είναι κάπως εντάξει, όταν κυλά, οκ, δεν μας κοφτεί, αλλά γενικά τον Adele. Ναι, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση η συντριπτική πλειοψηφία που ήταν τον backlash του έχασες βάρος είναι αυτή που το γυναικείο πληθυσμό.
Ήμουν. Εν τούτον ότι ο λόγος που το ρωτώ είναι επειδή ουσιαστικά με το να θέλω να πάω και λίγο στο κομμάτι του μποϊκοτάρω κάτι. Με το να προσπαθώ να δείξω μια άποψη με το να καταστρέψω κάτι άλλο, πώς μετά να κάνεις educate που να του κάνεις πρόβλημα ουσιαστικά. Με το να το καταστρέψεις, να έχεις πρόβλημα. Με το να δείξεις κάτι, με το να δείξεις κάτι το οποίο είναι προβληματικό. Και αντί να προσπαθήσεις να βρεις τρόπους, για παράδειγμα, η διαφήμιση που είχαμε πει πριν, που επρόβαλε πρότυπα τα οποία δεν έπρεπε να βγάλει προς τα έξω. Ωραία. Πώς να βελτιώσεις την κατάσταση αν απλά κλείσεις τον και αν έρθεις να του πεις ότι έκαμες τούν τα τρία πράγματα λάθος, έπρεπε να κάνεις κάτι διαφορετικό. Αν έρθεις και κλείσεις τον, αυτόματα δημιουργείς εχθρούς πας στην άποψη που δεν μπορείς να την υποστηρίξεις μετά. Νομίζω το σκοπό είναι να τον κλείσεις ή να κλείσει την εταιρεία. Εντάξει, επειδή είχαν παραδείγματα με τρομερά σεξιστικές διαφημίσεις που έφτασαν να γίνει bankrupt η εταιρεία και να τερματιστεί, ναι. Γιατί είναι τόσο κοινωνικά λάθος. Και αν το θέλεις, το πώς το λαμβάνω, σαν δίνεις ένα μάθημα του ότι τούτα τα πράγματα πλέον δεν είναι αστεία, δεν τα παίρνουμε, κάνουμε σας μια μήνυση και τέλος, σοβαρά. Και αντίκτυπος είναι να σε εμποκοτάρω, να με κουράζω για σένα, γιατί πρέπει να μπει τέρμα και τούτη η αποδοχή, το εντάξει, χαρά στο πράγμα, μια διαφήμιση στις τόσες, σταματά. So, νομίζω οι πρακτικές του μποϊκοτάρου ή κινούμε νομικά ή δημιουργούνται ολοκλήρες καμπάνιες μιας εταιρείας, νομίζω είναι επειδή φτάσαμε στο σημείο πλέον να μην χωριαλώ ανοχή σε αυτά τα θέματα. Και επειδή ακριβώς ο ρόλος των εταιριών και των μεγάλων κολοσσών στο πώς κινείται η αγορά, στο πώς κορίτσια θέτουν πρότυπα ή αγόρια, είναι τόσο σημαντική, τόσο πρέπει να είναι και μεγάλο το αντίκτυπο όταν κάνουν κάτι λάθος. Ναι. Αν το πάρει κιόλας, είναι ακριβώς στον ίδιο level το θέμα, αλλά αν σκέφτεσαι ότι μια εταιρεία, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, κάμει κρύψη, κάποια κέρδη, κάμει το έναν, κάμει το άλλον και έρχεται ο νόμος ναι και κλείδι. Γιατί να μην την κλείσει για έτσι σκοπούς που, όπως είπε και η Παναγιώτα, το αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία είναι πάρα πολλά σημαντικό που πολλές φορές μπορεί να μην το συνειδητοποιούμε καν. Και τούτο είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα, ότι βλέπουμε συνέχεια να προβάλλονται διαφημίσεις, είτε αγγελίες, πόσες αγγελίες είναι σεξιστικές. Αν πούμε όχι, θα κάνουμε το πράγμα, γιατί εγκρίμα ο εργοδότης, εγκρίμα η εταιρεία, εγκρίμα το ένα, εγκρίμα το άλλο, σημαίνει ότι η κατάσταση θα αλλάξει ποτέ. Και χωρίς να το λαλώ που κάτι είναι ή που κάτι, απλά νομίζω, όπως βλέπουμε κάποια άλλα πράγματα, ότι πρέπει να δράσουμε είτε ο νόμος είτε ο κάθε πολίτης, το ίδιο και σε τούτο. Ναι. Okay. Να ρωτήσω. Ένας, επειδή είπατε μου πριν ότι θέλετε πολλά η καμπάνια σας να πάει και στο κομμάτι των ανδρών. Που είναι κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο, γιατί δεν έχουμε ως άντρες τόσο βαθιά συναισθηματική σύνθεση για να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα στο ίδιο επίπεδο. Εγώ ως Δημήτρης, τι μπορώ να ψάξω να σκευάσω για να μάθω να κάνω και τον εαυτό μου παραπάνω από την πλευρά. Κοιτάξτε, καταρχήν να σταθώ σε εκείνο που είχε πει ότι δεν έχετε ακριβώς, είπε το με έναν απλό τρόπο. Δεν έχουμε τόσο βαθιά συναισθηματική σύνθεση όσο οι γυναίκες, που ισχύει, είναι αλήθεια. Είμαστε τούτον εν και συζητήσεις πολλές φορές όσον αφορά τα ηγετικά κομμάτια. Ότι οι πολλοί δικαιολογούν το ότι παραπάνω άντρες σε ηγετικές θέσεις, το ότι δεν έχουν τόσο συναισθηματικό βάθος, άρα δεν θα μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν τόσο πολλά κάποια πράγματα. Τούτον, νομίζω ότι σέβομαι τον που λέεις. Καταλαβαίνω γιατί το βρίσκεις ότι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά διαφωνώ. Ότι αν όχι διαφωνώ, δεν είναι όλοι έτσι. Και ναι, ναι. Πλέον και
πολλές έρευνες δείχνουν ότι η ηγεσία είναι πιο αποτελεσματική όταν χαρακτηρίζεται με χαρακτηριστικά της ενσυναίσθησης. Τούτο που λες ότι οι άντρες δεν έχουν. Well, σημαίνει όσα χρόνια βλέπουμε τούτα όλα τα μοντέλα έξω να υπάρχουν ανδρών, είναι αποτυχημένα. Θέλω να είμαι απόλυτη, απλά βρίσκω τον εαυτό μου ότι σε αυτό το κομμάτι είναι ένα ακόμα στερεότυπο. Ναι. Δεν υποτιμώ, ούτε έχω ποτέ πει ότι οι άντρες δεν έχουν, ξέρω εγώ, το συναισθηματική, το approach, το πιο συναισθηματικό. Αν μη τι άλλο, έχω πάρα πολλά παραδείγματα στη ζωή μου που το επαληθεύω διαφορετικά. Λοιπόν, πηγαίνοντας πίσω στην ερώτησή μας, την οποία ξέχασα. Εστάθηκα στο κομμάτι της συνέχεια. Συγγνώμη, την έχω πει. Το ότι εγώ ως άντρας που εν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι μου περιγράφεται, το πού μπορώ, το τι μπορώ να ψάξω να έβρω. Λοιπόν, σωστά. Απολογούμε για το εστάθηκα στο ένα κομμάτι. Ναι. Εντάξει, είναι πολλά ευλογή ερώτηση. Γιατί έρχεται να επιβεβαιώσει ότι κοίτα πώς δουν τα θέματα. Δεν ξέρουμε πώς να μορφωθούμε, γιατί οι άντρες παρουσιάζονται μέσω από χρόνια ή στερεοτυπικά, νομίζω ότι δεν τους αφορά. Κοιτάξτε, ένα κομμάτι για αρχή στον κόσμο που μας ακούει μπορεί να πέσει στα δύο λόγια, να μορφωθεί για τον τα θέματα με έναν τρόπο. Έτσι. Τώρα, γενικότερα, και εγώ πολλές φορές όταν μιλούσαμε για τον κλιματική αλλαγή, ειδικά το 19 που ήταν έτσι έντονη, δεν ήξερα τι να κάνω να βοηθήσω. Και γράψα στο Google πώς μπορώ να βοηθήσω για την κλιματική αλλαγή. Και έφκανε μου χίλιες λιστούδες και websites που μου λέει πώς να αλλάξω τον τρόπο ζωής μου. Πώς να επιλέγω να μην τρώσω πλαστικά, να επιλέγω να έχω το μπουκάλι μου, να το παίρνω παντού, να κάνω πιο μικρά μπάνια. Άρα έδωσα μου συμβουλές στα sites, πώς εγώ στην καθημερινότητα μου, χωρίς να είμαι περιβαλλοντίστρια, περιβαλλοντιστής, whatever, και να βγω στους δρόμους να διαδηλώσω χωρίς να έχω background, ξέρω εγώ, για sustainable practices in the workplace, αλλά μπορώ με απλές πράξεις. Αντίστοιχα, το τι συμβουλεύουμε εμείς το θεολόγια, και ότι είναι να δεις πάρα πολλά online να υπάρχουν, είναι με μικρές πράξεις στην καθημερινότητα. Αν είσαι πατέρας, είναι ίσως με το να μάθεις το γιο σου να είναι εντάξει και να κλαίει και να εκφράζει τα συναισθήματα του, και να σέβεται το όχι. Εδώ έναν πώς τρόπο να συνεισφέρεις. Γιατί πού συνεισφέρεις, σε τον το στερεότυπο που υπάρχει ότι άντρες δεν κλαίνε και πειράζει μετά τις ηγετικές τους ικανότητες. Υπάρχει στο να σέβουμε το όχι, άρα δεν δημιουργώ κουλτούρα βιασμού που δημιουργά άνισες δομές. Άρα αμέσως είπα σου δύο μικρά παραδείγματα σαν πατέρας να είσαι. Τώρα αν είσαι μέλος μιας ομάδας, σε μια ομάδα που έχει μια γυναίκα, και ίσως ο λόγος της στο meeting δεν ακούγεται, μπορεί ίσως πολλές φορές να πρέπει να επαναλάβεις και να δώσεις credit της ευτυχίας που είπε κάτι που οι άλλοι αγνοήσαν, γιατί εντάξει τώρα ποιος την ακούει. Μικρά πράγματα. Γίνεσαι ένας advocate, γίνεσαι ένας σύμμαχος στο σπίτι, στο να καταλάβεις ότι το ρόλο σου στο σπίτι δεν είναι να βοηθάς τις δουλειές του σπιτιού, να καταλάβεις ότι είναι και εσένα η ευθύνη σου, γιατί δεν είναι ο ρόλος της, οι αρμοδιότητες της που τη βοηθάς. Είναι πολλά μικρά παραδείγματα και πολλές φορές δεν είναι κάτι δύσκολο του να κάνεις ομιλία για gender policy. Είναι το ρόλο σου στα μικρά. Εγώ ήταν να λέω ότι το βασικό νομίζω και μια καλή αρχή είναι να γίνεται εάν οι άντρες συνειδητοποιήσουν τη σημαντικότητα του ρόλου τους σε τούτον ούλον το πράγμα που μιλούμε εντός η ώρα. Γιατί νομίζω πολύ, και αν έφερε τον Παναγιώτα, να ακούσεις από πολλούς άντρες να πούν εντάξει, δεν αφορά με εμένα το πράγμα. Ταχα, εσείς οι γυναίκες που είστε, τόσο πάντων υποτιμάστε σε πολλά πράγματα, κάνετε τι είναι να κάνετε. Νομίζω, εάν οι άντρες ξεκινήσουν να συνειδητοποιούν το ότι μπορούν και ήδη τους να αλλάξουν καταστάσεις, γιατί αυτό το πράγμα επηρεάζει τους στον ίδιο βαθμό και τους ίδιους, σίγουρα να ξεκινήσουν να αλλάξουν και συμπεριφορές και καταστάσεις. Ναι. Μαγάρι. Πέτε μου ποιο είναι η στόχη για το 21. Αμά. Αυτά τη λίστα. Λοιπόν.
Ένας από τους στόχους είναι να φτάσουμε με παραπάνω κόσμο, να θέλει να το to reach out more people, να σου το πω έτσι. Και τούτο είναι με το να κάνουμε το δικό μας μικρό εγχειρίδιο βιβλίο που τούτα τα, ό,τι λέμε σε δυο λόγια digital, να τα πούμε και σε μια άλλη μορφή που όχι μόνο θα φτάνει σε παραπάνω κόσμο που ίσως δεν έχει πρόσβαση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, αλλά θα φτάσει και σε παιδάκια ηλικίας 8 με 10, που σε μορφή παραμύθι είναι να περνούμε διάφορα μηνύματα. Γιατί και πολλές έρευνες δείχνουν ότι πολλά στερεότυπα που δημιουργούμε σαν άτομα γίνονται, θέλεις έτσι, πιο σταθερά και διαμορφώνονται μέχρι την ηλικία των 6. Αυτό είναι τρομακτικό. Δηλαδή, πόσο νωρίς ήδη ξέρουμε ότι τα αγόρια είναι καλύτερα στα μαθηματικά από εμένα, από την ηλικία των 6. Άρα, προσπαθώντας να προλάβουμε τούτη τη ζημιά, είπαμε να κάνουμε έναν παραμύθι που να περνάτουν τα μηνύματα, να προωθεί κάτι διαφορετικό. Άρα, τούτο είναι το βιβλίο μας. Τώρα, για κάτι άλλο, επειδή κάνουμε ένα βιβλίο, είναι ήδη μεγάλο project και αναμένουμε στο τέλος του 2021 να τελειώσει. Νομίζω να αφοσιωθούμε γιατί, όπως είπαμε και πριν, αν το είπαμε, είναι κάτι που κάνουμε και εμείς τον ελεύθερο μας χρόνο. Δεν μπορούμε δυστυχώς να του δώσουμε την έκταση που του αρμόζει σαν πρωτοβουλία, γιατί έχει ήδη πάρα πολύ τρέχαμα που το κάνουμε, τρέξιμο, που το κάνουμε ήδη με πολύ όρεξη. Ναι. Άρα, ένα βιβλίο νομίζω είναι ένα πολύ καλό στόχο για το 2021. Και σίγουρα έτσι να στήσουμε γερά θεμέλια για το Vienna Life Foundation, το οποίο έτσι στη διαδικασία του να στηθεί και να προχωρήσει δυναμικά, το οποίο να αποτελεί την κορυφή του θεολόγια ουσιαστικά και του Let's Name and Shame. Οπότε ναι, νομίζω έρχεται μια έτσι πολλά δημιουργική και παραγωγική χρονιά, που σίγουρα να πλουτιστεί παραπάνω στην πορεία. Okay. Πέτε λίγο plug anything που μπορούν να σας έβρουν, οτιδήποτε website μπορεί κάποιος να μπει, να ενημερωθεί το οτιδήποτε. Ωραία. Instagram θεολογία με λατινικούς χαρακτήρες, όπως το ακούμε, με TH για το Θ. Και Facebook το ίδιο θεολογία ή στα ελληνικά θεολογία. Τώρα έχουμε το website μας να γίνεται, γιατί είμαστε νέα πρωτοβουλία και τώρα τα χτίζουμε, άρα σύντομα θα έχουμε και το website μας, το οποίο είναι να το κάνουμε και εμείς share στα social media, και έχουμε το email μας που είναι hello@thiologia.com. Άρα όποιος θέλει έτσι να αποταθεί κοντά μας, γιατί είχαμε και πολλοί κόσμο που ήθελαν να μας βοηθήσει, γιατί είναι το δικό του ταλέντο, graphic designers, φιλόλογοι. Τέλος πάντων, είχαμε ένα πολύ ωραίο call που γύρω στα 40 άτομα κάναμε μας αίτηση για να είναι volunteer στην πρωτοβουλία μας. Άρα, feel free to reach out. Θα χαρούμε να συνεργαστούμε. Σίγουρα. Όλες τις πληροφορίες να μπουν στο description μέσα στο επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Είναι πολλά σημαντικό να ακούγονται. Πολλά σημαντικό να ακούγονται που διαθέτεις μικρόφωνο σε άτομα που έχουν κάτι μοναδικό να πούν. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Λέω το ειλικρινά τώρα, για το podcast για να ακουστεί. Όποιος μας εφιλοξένησε και έδωσε έτσι μικρόφωνο στο θεολόγια, για μας είναι μια τιμή. Άρα, keep up με το τι κάνεις. Θέλει κόπο, θέλει όρεξη και νομίζω άτομα σαν εμάς. Λέω το έτσι με πολύ περηφάνεια, εν τούτα που κάνουν τη διαφορά. Άρα... Αυτός είναι ο στόχος. Ακριβώς. Μακάρι να έχουμε έναν τέλειο 21. Ευχαριστώ ξανά πάρα πολλά. Εγώ είμαι ο Τζέιμς. Αυτή ήταν τα δύο λόγια. Bye bye.